Σε ένα σαφές μήνυμα προς το Ισραήλ αλλά και προς τη Δύση, η Ρωσία θα παράσχει στη Συρία συστοιχίες αντιαεροπορικού και αντιπυραυλικού συστήματος S-300 μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Το S-300 αποτελεί μεγάλη αναβάθμιση σε σχέση με το σοβιετικής τεχνολογίας S-200 που χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα το καθεστώς Άσαντ. Το 2013 και κατόπιν αιτήματος του Ισραήλ ανακαλέσαμε την παράδοση των S-300 στη Συρία, που ήταν έτοιμη για την αποστολή και είχε εκπαιδεύσει και το στρατιωτικό προσωπικό. Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει και δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό. Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα θα κάνει παρεμβολές στις επικοινωνίες οποιουδήποτε αεροπλάνου θελήσει να πλήξει τη Συρία από τη Μεσόγειο. Αναλυτές εκτιμούν ότι στόχος της Μόσχας ήταν να περιορίσει την παρουσία του Ισραήλ στην περιοχή. Η αποστολή αυτού του οπλικού συστήματος σημαίνει ότι θα περιοριστεί η Ισραηλινή παρουσία στον εναέριο χώρο της Συρίας. Αυτό αποτελεί πράξη πολέμου από εκείνους που κατέχουν αυτά τα όπλα. Κατά τη γνώμη μου, οι S-300 δεν ανήκουν εκεί και θα καταστραφούν. Το τι θα κάνει η Ρωσία με όλο αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Δεν θα συνιστούσα την παράδοση των όπλων και τη διαμάχη με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις. Την περασμένη εβδομάδα η Συριακή αεράμινα κατέριψε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος. Η Μόσχα κατηγόρησε το Τελ Αβίβ καταγγέλλοντας ότι οι Ισραηλινά μαχητικά το χρησιμοποίησαν ως κάλυψη για να κρυφτούν από Συριακά πυρά.